εταιρεία Αγγέλη, η εταιρεία ROS, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια μια σημαντική πρωτοβουλία με το πρόγραμμα ECOFEN, χάρη στο οποίο ασθενείς με ογκολογικά προβλήματα φροντίζονται, περιθάλπτονται στο σπίτι τους. Θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό και ποιες είναι οι προοπτικές επέκτασής του σε περισσότερα νοσοκομεία πέρα από τον Άγιο Σάββατο, το οποίο έχει ξεκινήσει. Πράγματι, το ECOFEN είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το σχεδιασμό της πριν 2 χρόνια, αλλά η εφαρμογή της περίπου πριν 1 χρόνο. Αφορά ουσιαστικά τη θεραπεία ογκολογικών φαρμάκων που κανονικά ο ασθενής θα τα λάμβανε στο νοσοκομιακό περιβάλλον, να μπορεί να τα κάνει στο σπίτι του. Φυσικά κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αφορά και συγκεκριμένο προφίλ ασθενών. Δεν σημαίνει ότι όλες οι θεραπείες ή όλοι οι ασθενείς μπορούν να το κάνουν, αλλά κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν μια θεραπεία την οποία κανονικά θα έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια εξαιρετική επιπλέον, αν μπορώ να πω, υπηρεσία που προσφαίνεται στον Έλληνα ασθενή. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το να λαμβάνει για ένα σοβαρό νόσημα όπως είναι ο καρκίνος τη θεραπεία του μέσα στο σπίτι του, στις ανέσεις του, χωρίς να έχει να ταλαπωρηθεί με το πήγαινε έλα, να περιμένει κτλ. Όλα αυτά που συνεπάγεται η θεραπεία στο νοσοκομείο, είναι σίγουρα μια πολύ, για μένα, έτσι, πρωτοπόρα και υπηρεσία και που δίνει πραγματικά πολλά κομμάτια στην ποιότητα ζωής του ασθενή. Ήταν όντως πολύ πρωτοποριακό και το αγκάλιασε το Ογκολογικό Νοσοκομείο του Αγίου Σάβα. Το έχει ξεκινήσει, όπως σας ανέφερα, εδώ και 1 χρόνο. Από ό,τι είχα την τελευταία ενημέρωση, μπορεί να έχει αλλάξει το νούμερο, πάνω από 100 ασθενείς λαμβάνουν αυτή τη στιγμή θεραπεία στο σπίτι. Και πραγματικά εκείνο που ευελπιστούμε από πλευράς μας και είμαστε σε συνομιλία και με το Υπουργείο και το κράτος γενικότερα, πώς μπορούμε επιπλέον να βοηθήσουμε να επεκταθεί το ECOFEN και σε άλλα ογκολογικά νοσοκομεία ή κλινικές της χώρας. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει και το know-how, αν μπορώ να πω, από τον Άγιο Σάββα που μπορεί να μεταφέρει πρακτικά πώς μπορεί να γίνει. Σημειώνω εδώ ότι η δική μας συνεισφορά ήταν η εξής. Παραδώσαμε μια προτυποποίηση στο Υπουργείο, όπου εκεί τους αναφέραμε πώς μπορεί πρακτικά, βήμα-βήμα, να εφαρμόσει ένα νοσοκομείο το ECOFEN, την θεραπεία στο σπίτι. Οπότε υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, είναι όλα έτοιμα, αρκεί να υπάρχει η βούληση από μια κλινική ή ένα ογκολογικό νοσοκομείο να το εφαρμόσει. Ένα επιπλέον, για να το πω και ένα βήμα παραπέρα, στοιχείο είναι το εξής. Επειδή είδαμε τα ωφέλη, πήραμε την πρωτοβουλία και τρέξαμε μια παρόμοια πιλωτική μελέτη και σε ένα άλλο νόσημα, που πάλι έτσι δύσκολο και βαρύ, τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Οπότε έχουμε μόλις παραδώσει μια αντίστοιχη μελέτη στο Υπουργείο και για τη σκλήρυνση. Και ένα δεύτερο, έτσι θα βάζα, βήμα που καλό είναι και το Υπουργείο και τα νοσοκομεία να ξεκινήσουν, είναι πώς να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε και στη σκλήρυνση κατά πλάκας πέρα από την ογκολογία. Είμαι σίγουρος ότι οι ασθενείς με παρόμοια νοσήματα που απολαμβάνουν ή στο μέλλον που θα απολαύσουν τα ωφέλη του προγράμματος αυτού θα σας ευγνωμονούν. Πάντα χαρά μας είναι ότι μπορούμε να προσθέτουμε για τους ασθενείς και συνολικότερα να βοηθάμε και το σύστημα, γιατί ξέρετε, πέρα από το προφανές όφελος που υπάρχει για τον ασθενή, είναι και ένα πολύ μεγάλο όφελος για το νοσοκομείο, για το σύστημα υγείας, γιατί κατά κάποιο τρόπο αποσυμφορίζονται οι βραχίες νοσηλείας μονάδες και έτσι μπορούν να εξυπηρετήσουν πιο βαριά περιστατικά οι άλλους ασθενείς που δεν μπορούν να το κάνουν στο σπίτι και έτσι συνολικότερα νομίζω είναι μια κατάσταση, όπως λέμε, win-win για όλους, για τους ασθενείς και το σύστημα.